Και έχω περίπου ένα χρόνο που ασχολούμαι επαγγελματικά με αυτό το κλάδο και είδα από κοντά τα προβλήματα των παιδιών και σε μια συζήτηση με τον ειδικό γιατρό, τον κύριο Αραπίδη, συμφωνήσαμε από κοινού να οργανώσουμε μια ημερίδα με θέματα της χαρτίσης στην εφηβεία. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της κοινωνίας και ειδικά η ενασχόληση με τα παιδιά εμένα προσωπικά μου δίνει ένα κίνητρο και για να μπορώ να δουλέψω ακόμα παραπάνω με τα προβλήματά τους. Η σημερινή ημερίδα διαπραγματεύεται θέματα εξαρτήσεων και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε στο κοινό ποιες είναι οι εξαρτησιογόνες συμπεριφορές στην εφηβεία, οι οποίες αρχίζουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Μπορεί οι γονείς να μην το καταλαβαίνουν, αλλά ακόμα από τα πρώτα πατήματα στο τάμπλετ από την ηλικία των 2-3 ετών μπορεί να δημιουργηθούν εξαρτήσεις, γιατί είναι συμπεριφορές οι οποίες επηρεάζουν την ντοπαμίνη του εγκεφάλου, οπότε συνέχεια το παιδί μαθαίνει να έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα ικανοποίησης. Έτσι. Ειδικά με αυτό ότι όταν παίζει, πετάζονται και αυτά τα pop-art διαφημίσεις, το προκαλούν να συμμετέχει ακόμα περισσότερο. Οπότε οδηγώντας σε ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, κυνηγάει συνέχεια την αποδοχή αρχικά των πόντων και στη συνέχεια των χρημάτων. Οι συμπεριφορές που θα αναλυθούν σήμερα είναι από μία μελέτη, τελευταία μελέτη που έγινε πανευρωπαϊκή σε μαθητές όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δούμε σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα μας αναφορικά με τους άλλους εφήβους. Δηλαδή, η δική μας η έφηβη είναι χειρότερη, καλύτερη ή στο ίδιο επίπεδο με τους Ευρωπαίους. Θα αναλύσουμε για το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, φυσικά το διαδίκτυο. Και αυτό που θα φανεί παράξενο είναι ότι η χώρα μας δυστυχώς είναι πρώτη στο στοιχηματισμό. 22% είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης, το 33% είναι η Ελλάδα. Και αυτό ίσως οφείλεται στο ότι οι δικοί μας έφηβοι μπορεί να έχουν και χαμηλότερο χαρτζηλίκι, οπότε προτιμούν να το παίξουν με την πιθανότητα να το αυξήσουν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στην καθημερινότητά τους. Θα αναφερθώ και σε κάποιες συμπεριφορές της εφηβείας, γιατί ο έφηβος τελικά θεωρείται ένα παιδί που έχει ιδιαιτερότητες. Φταίει ο έφηβος ή φταίει η οικογένεια? Ποιες συμπεριφορές είναι αυτές που μπερδεύουν? Πότε ο γονιός κάνει αυτόν τον ρόλο? Και θα κλείσω, έτσι, επειδή έρχεται η γιορτή της μητέρας, εγώ θα πάω ανάποδα και θα πω λίγο για το ρόλο του πατέρα, ποιος είναι ο ρόλος του πατέρα στη σημερινή κοινωνία, έτσι, και θα αναλύσω λίγο το σύνδρομο του τηλέμαχου, όπως ο τηλέμαχος περίμενε τον πατέρα του για να βάλει μια τάξη εκείνο τον Νίκο, έτσι, που γινόταν χαμός, έτσι, άρα ο πατέρας είναι ο νόμος, έτσι, ο λόγος του είναι νόμος και αυτό θέλω να αναπτύξω λίγο και να κλείσω τη σημερινή ομιλία. Ευχαριστώ. Μεγάλη χαρά συμμετέχουμε και εμείς στο κάλεσμα του κύριου Μπέντου για να μιλήσουμε στις μικρές ηλικίες για τις εξαρτήσεις. Συγκεκριμένα, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης θα μιλήσουν στα παιδιά και στους εφήβους για τις εξαρτήσεις των ναρκωτικών. Αυτές οι δράσεις έγιναν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης πάνω από ένα εξάμηνο σε όλα τα σχολεία της περιοχής του νομού Κοζάνης, από τα Σέρβια μέχρι το Βόλιο και από την Εορδαία μέχρι την Κοζάνη. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για τα μικρά παιδιά, για την νεολαία μας, για να αποφεύγουν αυτές τις εξαρτήσεις.